Την ώρα που ο αρχαιολογικός χώρος της Κνώσου ακτινοβολεί διεθνώς, το κράτος αδιαφορεί εδώ και χρόνια σε συντήρηση των υποδομών, με συνέπεια οι εικόνες ντροπής να ταξιδεύουν μέσω του φωτογραφικού φακού σε όλο τον κόσμο. Διάδρομοι ξύλινοι που έχουν σαπίσει με τον χρόνο και που περιμένουν την άμεση αντικατάστασή τους εδώ και χρόνια, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται στους πολίτες που διασχίζουν τους διαδρόμους υποχρεωτικής πορείας που συνδέουν τον ένα χώρο με τον άλλο. Εδώ πρέπει να είναι κάθε μέρα ένα μόνιμο συνεργείο για να επιδιορθώνει και να φτιάχνει. Αυτή η κατάσταση με τους διαδρόμους, πόσο καιρό είναι έτσι με τα σκηνιά που τα οποία έχουν φάρει? Είναι 2-3 χρόνια τώρα, είναι έτσι. Μόνο ένα μικρό τμήμα αντικαταστάθηκε πρόσφατα, αφού θα πρέπει να εξασφαλιστεί κονδύλι και για τα υπόλοιπα. Πάντως είναι μια κακή εικόνα που βλέπουμε. Βεβαίως και το έχουμε ξαναζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και τα ξύλα έχουν σαπίσει και δεν είναι αντικατάσταση. Απλό είναι. Έτσι, με τις βροχές και με το που πατάνε τόσες χιλιάδες κόσμος απάνω. Και πρέπει να είναι όλα έτοιμο γιατί περιμένουμε πολύ κόσμο. Φθαρμένα σκηνιά που δεν απαιτούν μεγάλες χρηματοδοτήσεις και την ώρα που το κράτος εισπράττει 1.000.000 ευρώ από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εμείς η ξεναγή εδώ κάποια ζημιά, αν δούμε, το αναφέρουμε. Όσο για την αίθουσα θρόνου, ένα σπασμένο τζάμι δεν έχει αντικατασταθεί εδώ και έναν χρόνο, με την εικόνα να αφήνει τις χειρότερες εντυπώσεις στους τουρίστες. Αυτό είναι, πρέπει να είναι μήνες τώρα. Το οποίο είναι και αυτό το δρομολογημένο για να αλλάχτει. Ακόμη και ο διάδρομος Αριάδνη είναι κλειστός λόγω κατολίσθησης. Παντού υπάρχουν, δεν είναι μόνο εδώ, παντού υπάρχουν. Τώρα ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν και κάποιες καλύτερες μέρες οικονομικά. Και αυτό μήνες είναι, κάνα χρόνο τόσο είναι. Εδώ φτιαχτήκαν και άλλα πράγματα, βέβαια. Τα επισημάνα, να λέμε και τα καλά, να λέμε και τα κακά. Φτιάχτηκε εδώ η είσοδο, δεν ήταν έτσι. Mm. Τα δέντρα, κόψαμε εδώ το πεύκο το οποίο ήταν επικίνδυνο να σκοτωθούν άνθρωποι πριν καμιά 20 μέρες. Έτσι. Έχουμε κλαδέψει όλα τα γύρω δέντρα εδώ, αν τα δείτε. Και τα ειδικά μηχανήματα τα οποία ακυρώνουν τα εισιτήρια δεν λειτουργούν αφού βραχυκυκλώνουν με τα νερά της βροχής. Μηχανήματα που τοποθετήθηκαν χωρίς να υπάρχει το ανάλογο στέγαστρο. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε και τώρα, είναι μπλοκαρισμένα. Λόγω της βροχής, όχι βραχυκυκλώσεις. Κανονικά αυτά έπρεπε να είναι και περισσότερα και με σκέπαστρο, να μην βρέχονται. Εγώ θεωρώ, χωρίς να είμαι τεχνικός, ότι είναι παλιάς τεχνολογίας και γι' αυτό παθαίνουν αυτά που παθαίνουν. Αυτά τώρα λειτουργούν αυτή τη στιγμή? Όχι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αρχιφύλακες αναλαμβάνουν ρόλο καθαρισμού της τεράστιας έκτασης 22 στρεμάτων. Ακόμα μεγαλύτερο για μένα και αδιανόητο είναι ότι δεν υπάρχει καθαρισμός στη Κνωσό. 22 στρέμματα αρχαιολογικός χώρος, ο μεγαλύτερος στην Κρήτη, δεύτερος στην Ελλάδα σε επισκεψιμότητα και δεν υπάρχουν καθαρίστρες, καθαριστές. Και είναι το πρόβλημα το ελληνικό της έλλειψης προσωπικού παντού. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ξεναγού, το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης προσφέρουν δωρεάν ξεναγήσεις στους πολίτες την ερχόμενη Κυριακή. Την Κυριακή στις 10.30 ώρα στην Κνωσό. Επίσης την ίδια ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ξεναγοί θα περιμένουν για τη νέα έκθεση τοιχογραφιών και ρωμαϊκών γλυπτών.